Τον δολοφόνησες με αυτό που του πες. Και τώρα νομίζεις ότι μπορείς να παντρευτείς τον Άνταμ. Όμως όχι. Όσο ζω εγώ, αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Θα σε κάνω εγώ να πληρώσεις για το εγκλήμα σου. Θα βρω εγώ τον τρόπο να σε τιμωρήσω. Πατέρα, γύρνα. Μη μ' αφήνεις μόνη. Πες μου τι να κάνω. Αλήθεια, γιατί εξαφανίστηκε η Λαβίνια? Κατέβηκε στο σταθμό με τον Πίτερ Νάιλς να προϋπαντήσουν τον Όριν. Η μητέρα της επέμενε να τη συνοδεύσει και ο Πίτερ. Φαίνεται η μικρή είχε ξεκινήσει να πάει μονάχη. Έγινε έξαλλη μάνα της. Δεν μου πέφτει βέβαια λόγος, αλλά νομίζω ότι τον Έζρα έπρεπε να τον βάλω στο Δημαρχείο σε προσκύνημα. Και η κηδεία του να γίνει δημοσία θα πάνει στην πόλη. Είχε διατελέσει δήμαρχος. Ήταν ηρώας πολέμου. Η κυρία Μάνων λέει ότι ήταν επιθυμία του να γίνουν όλα ήσυχα-ήσυχα. Σε στενό κύκλο. Έτσι ήταν ο Έζρα. Δεν ήταν ποτέ της επίδειξης. Ήταν μεγάλος άνθρωπος. Η απώλειά του είναι τρομερό πλήγμα για την κοινωνία μας. Χάσαμε μια αγαθή δύναμη. Για σκέψου ηρωνία. Να βγάλει έναν ολόκληρο πόλεμο και να πεθάνει στο κρεβάτι του την πρώτη του νύχτα. Περίεργο πράγμα. Σαν να τον είχε βάλει σημάδι η μοίρα. Θυμάσαι τι έλεγες για τους Μάνων. Ότι πρώτα έρχεται η έπαρσης και μετά η πτώσης. Και ότι μια μέρα θα τους ταπεινώσει ο Θεός. Δεν θυμάμαι να είπα ποτέ τέτοιο πράγμα. Εμένα να με συγχωρείτε, αλλά αυτά είναι ανοησίες. Τον ήξερα μια ζωή τον Έζρα Μάνων. Ήταν πάντοτε απλός. Αυτό να λέγεται, γιατρέ μου. Η σύζυγός μου με παρενόησε. Εγώ μιλούσα τότε. Δεν ξέρω αν είχα δίκιο ή άδικο. Για την κυρία Μάνων. Και η κυρία Μάνων είναι μια χαρά. Άμα την ξέρεις. Δεν αμφιβάλλω. Και εν πάση περιπτώσει δεν νομίζω ότι σηκώνει στιγμή τέτοιες κουβέντες. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατρέ. Η σύζυγός μου έπρεπε να προσέχει τα λόγια της. Δεν το είπα για κακό, γιατρέ μου. Ας το ξεχάσουμε λοιπόν καλύτερα. Όσο για το θάνατό του το ξέρατε. Δεν του δίνει πολύ ζωή του καημένου του Έζρα. Α, ναι, θυμάμαι, το έλεγες. Η καρδιά του είχε τα χάλια της. Το έλεγε ο γιατρός, το έλεγε. Από τα συμπτώματα που μου είχε πει η κυρία Μάνων ότι έγραφε στο γράμμα του ήταν φως φανάρι. Και χωρίς εξέταση φαινότανε το πράγμα. Ο άνθρωπος έπεσε από στη θάγχη. Τι να εκπλαγώ λοιπόν. Με το που ήρθα να με φωνάξουν, ήξερα τι είχε συμβεί. Και όταν μου είπε η κυρία Μάνων πως ξύπνησε και τον είδε διπλωμένο στα δυο ναυογκάη, βεβαιώθηκα. Του δώσε βέβαια το φάρμακό του. Αλλά ήταν πια αργά. Κρίμα. Μεγάλο κρίμα. Για να ξαναβρει η πόλη μας άνθρωπο σαν τον Έζρα. Τέλος πάντων, με το που στεκόμαστε εδώ δεν βοηθάμε την κατάσταση. Έλα, Έβερετ, πάμε σπίτι. Μια στιγμή. Δεν ήθελα βέβαια να κάνω αδιάκριτες ερωτήσεις στην κυρία Μάνων. Αλλά έχω την έντονη υποψία ότι τον Έζρα τον σκότωσε ο έρωτας. Ο έρωτας. Ακριβώς. Δηλαδή, ο έρωτας έδωσε την αιτία και η καρδιά τον αποτέλειωσε. Εννοείσες. Ο άνθρωπος τόσα χρόνια έλειπε στον πόλεμο. Και η γυναίκα του είναι ένας πειρασμός. Έπρεπε να το προσέξει. Αλλά τι να γίνει. Άντρας ήταν κι αυτός. Δεν τον αδικό. Όχι πως τη συμπάθησα ποτέ μου, αλλά έτερον εκάτερον. Άμα είναι να πεθάνεις, ας πεθάνεις με αυτήν. Έλα, Έβερετ. Ερχόμαστε. Εδώ είστε. Σας έψαχνα σ' όλο το σπίτι. Δεν με χωράει ο τόπος μέσα. Κουράστηκαν τα νεύρα μου. Είναι τόσο ενοχλητικό. Έρχονται όλοι αυτοί κάθοντες σιωπηλοί, κοιτάζουν τον νεκρό και ύστερα εμένα. Ξέρω, ξέρω. Αλλά τώρα τέλειωσε, πάει. Όπου να είναι θα έρθουν ο Πίτερ και η Βί. Αν δεν είχε το τρένο καμιά καθυστέρηση. Ελπίζω πως ο Όριν θα έρθει σίγουρα. Με το ίδιο τρένο. Έτσι αργά ήρθε. Πάνε δύο μέρες μόνο.
Ξανά πέρασε μια ολόκληρη ζωή. Γέρασε. Ανησυχώ τόσο πολύ για σας. Μην ταλαιπωρείτε τον εαυτό σας. Να μην φέρουμε κι άσχημη τώρα που θα έρθει η ώρα. Πόσο χαίρομαι που θα τον ξαναδούμε. Θέλω να πω, θα είναι μεγάλη παρηγοριά που θα τον έχετε κοντά σας. Τον αγαπάς τον Όριν, έτσι δεν είναι? Χαίρομαι, το θέλω πολύ, θέλω να σε παντρευτεί. Θα κάνουμε μια συνωμοσία, Ριό. Θα σε βοηθήσω και θα με βοηθήσεις κι εσύ. Δεν καταλαβαίνω. Δίνει, την ξέρεις. Τον Όριν τον θέλει δικό της. Μόνο δικό της. Εσένα πάντα σε ζήλευε. Θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι της για να μην γίνει ο γάμος. Κύριε Μάνον, τι λέτε? Δεν μπορώ να το διανοηθώ ότι η Βίνη... Γι' αυτό θέλω να με βοηθήσεις. Δεν πρέπει να αφήσουμε τη Βίνη να τον κάνει ό,τι θέλει όπως παλιά. Και μάλιστα τώρα που είστε ένα χώρο, γιατί την έχει κάνει σαν να της έχει σαλέψει. Από την ώρα που πέθανε ο πατέρας της δεν έχει βγάλει λέξη. Της μιλάω και δεν μου απαντάει. Αλλά όπου πάω με παίρνει από πίσω. Στιγμή δεν με αφήνει μονάχη. Κοντεύω να τρελαθώ. Η καημένη η Βίνη τον αγαπούσε τόσο πολύ τον πατέρα. Πάμε. Προτιμώ να περιμένω μέσα τον Όριν. Μισώ το σελινό. Όλα μοιάζουν στοιχειωμένα. Πού είναι η μητέρα? Κι εγώ έλεγα ότι θα με περιμένει στα σκάλια. Θεέ μου, πόσες φορές ονειρεύτηκα ότι ξαναγυρνώ. Νόμιζα ότι δεν θα τέλειωνε ποτέ ο αλλήλος σκοτωμός. Ώσπου να μην απομείνει ζωντανός ούτε ένας. Επιτέλους, γύρισα. Το σπίτι όμως μοιάζει... ή μήπως άλλαξα εγώ. Έτσι ήταν το σπίτι παλιά, σαν φάντασμα. Μα τι είναι αυτά που λες? Σε γελάει το φεγγάρι. Σαν τάφος. Έτσι έλεγε η μητέρα. Τώρα Όριν είναι τάφος. Ναι, το είχα ξεχάσει. Ακόμη δεν μπορώ να το πιστέψω πως είναι νεκρός. Νόμιζα ότι είναι αθάνατος, ότι θα ζούσε για πάντα. Δεν το είχα πιστέψει, βλέπεις, ότι η καρδιά του ήταν αδύναμη. Μου έλεγε πάντα ότι δεν ήταν σοβαρό. Πίτερ, πήγαινε μέσα παρακαλώ. Θέλω να μιλήσω στον Όριν. Εντάξει, Βίνη, όπως θέλεις. Πόσο χαίρομαι που σε ξαναβλέπω, Βίνη. Τι γίνεσαι, μικρέ μου, τύρανε. Σκέψου, ύστερα από τόσα χρόνια να σε ξαναλέω έτσι. Δεν χαίρεσαι που γύρισα? Φυσικά και χαίρομαι. Δεν σου φαίνεται? Τι έχεις πάθει? Συγχώραμε, Βίνη. Το φαντάζομαι πόσο θα σου κόστησε. Γιατί, Όριν, εσένα δεν σου κόστησε? Φυσικά, αλλά δεν μπορώ να σου το εξηγήσω. Αν είχες βρεθεί στο μέτωπο, θα καταλάβαινες. Εκεί γίνεσαι σκληρός. Μαθαίνεις να περιμένεις το θάνατο κάθε στιγμή, και το δικό σου και τον άλλον. Δεν γίνεται αλλιώς, για να επιζήσεις. Ο πατέρας μου το μάθε αυτό. Αφού λοιπόν ήρθε και η δική του σειρά. Όριν, πώς είναι δυνατόν να είσαι τόσο ανέστη? Δεν το ήθελα. Ο νους μου είναι ακόμα γεμάτος φαντάσματα. Μόνο τον πόλεμο μπορώ να σκεφτώ, τίποτα άλλο. Ένας πόλεμος που ένιωθα δεν θα σταματούσε μέχρι που να πεθάνω. Δεν μπορώ τώρα να νιώσω την ειρήνη. Όριν. Συγγνώμη. Άκου, Βίνη. Πρωτού συναντήσω τη μητέρα, θέλω κάτι να σε ρωτήσω. Γεια σου, λοιπόν, όπου να είναι θα φανεί. Τι ήταν αυτά που έγραψες για κάποιον πλοίαρχο Μπραντ, ότι επισκεπτόταν τη μητέρα? Τι τρέχει, έχει αρχίσει ο κόσμος να το σχολιάζει? Να πάρει οργή, έτσι και τολμήσει να ξαναπατήσει αυτός εδώ πέρα. Θα το μετανιώσει πικρά. Σε προειδοποιώ όμως, πρόσεχε. Μην την αφήσεις πάλι να αρχίσει να σου φέρεται όπως παλιά, σαν να σε μωρό, θα σε γεμίσει ψέματα. Μην την πιστέψεις. Πρώτα να ακούσεις τι έχω να σου πω εγώ. Το λόγο σου. Για ποια μιλάς? Για τη μητέρα? Τι είναι αυτά που λες, τρελάθηκες, Βίνη? Το ξέρω ότι από μικρή την ανταγωνίζεσαι, αλλά τώρα το παρατραβάς. Τι θες να πεις?
Μιλά σαν να υπάρχει κάποιο μυστήριο. Μήπως ο Μπραντ. Πίτερ, γιατί δεν μου είπε τίποτα, γιατί τον άφησε μόνο. Μα, κυρία Μάνα, δεν μπορεί. Μπορώ. Μητέρα, σε ξαναβλέπω. Μα εσύ άλλαξες. Τι συμβαίνει. Εγώ άλλαξα. Δεν νομίζω. Στα δικά σου μάτια άλλαξα. Καημενούλη μου, πόσο θα πρέπει να υπέφερες το κεφαλάκι σου. Τώρα τέλειωσαν όλα όμως. Είσαι πάλι εδώ κοντά μου. Έλα, πάμε μέσα. Υπάρχει και ένα άλλο πρόσωπο που σε περιμένει όλο χαρά. Όριν, να θυμάσαι τι σου είπα. Πάμε μέσα, Όριν. Είναι παγωνιά. Το κεφαλάκι σου. Όριν. Έλυσε. Δίνη, θέλω να σου μιλήσω δύο λεπτά τώρα που γύρισε, Όριν. Γιατί με ακολουθείς όπου πάω και με κοιτάς με αυτό το ύφος. Στάθηκα στον πατέρα σου, καλή σύζυγος, 23 χρόνια. Μέχρι να γνωρίσω τον Άνταμ. Εντάξει, έφταξα, το ομολογώ. Αλλά μετάνιωσα, διέκοψα μαζί του. Αν ο πατέρας σου ζούσε, θα ήμουν πάλι μια καλή σύζυγος. Το κάτω-κάτω, Δίνη, είμαι μητέρα σου. Μη με κοιτάς έτσι, τι σκέφτεσαι. Δεν σου έχει φύγει ακόμα αυτή η παράλογη σκέψη. Τι έκανες εκείνο το βράδυ όταν λιποθύμησα. Κάτι έχω χάσει. Κάτι χάπια υπνοτικά που παίρνω. Ώστε εσύ τα πήρες. Μα δεν το καταλαβαίνεις πως είναι τρέλα να υποπτεύεσαι όταν ο ίδιος ο γιατρός Μπλέικ ξέρει ότι ο πατέρας σου... Κατάλαβα τι έχεις σκοπό να κάνεις. Θα βάλεις τον Όρι να πάει στην αστυνομία γιατί εσύ ίδια δεν τολμάς να το κάνεις, έτσι δεν είναι. Όταν σε ρωτάω κάτι, θα μου απαντάς. Πες μου. Μητέρα, πού είσαι? Εδώ είμαι, αγόρι. Ο καημένος ο Όριν μοιάζει τόσο άρρωστος. Ξέρεις τι σημαίνει τραύμα στο κεφάλι. Είναι τυχερός που γλίτωσε. Γιατί έφυγες έτσι, χωρίς να πεις τίποτα. Αγόρι μου, ήταν τόση συγκίνηση που ένιωσα όταν σε ξαναείδα που νόμισα πως θα λιποθυμήσω και βγήκα λίγο έξω στον καθαρό αέρα. Καημένη μητέρα, έλα, κάθισε λίγο να ξεκουραστείς. Ή καλύτερα να πας να ξαπλώσεις. Τις το λέω ότι πρέπει να κοιμάται και λίγο, αλλά δεν μ' ακούει. Μόλις γύρισε ο γιος μου, θα πάω να κοιμηθώ, αν είναι δυνατόν. Όριν, και εσύ πρέπει να προσέχεις τώρα. Αφήστε με εμένα. Μια χαρά είμαι. Η Χέζελ και εγώ θα είμαστε στη νοσοκόμα σου. Έλα, μη στέκεις όρθιος. Χέζελ, φέρε μου ένα μαξιλάρι. Πίτερ, είδες περιποίηση. Έχει κάποια διαφορά από το μέτωπο. Αλήθεια. Ο Πίτερ θα αρχίσει να ζηλεύει. Δεν φωνάζουμε τη Βίνη να τον περιποιηθεί. Δεν νομίζω πως η Βίνη κάνει τέτοια πράγματα. Πώς, τον πατέρα τον περιποιείται μια χαρά. Μιλάς σαν να είναι ζωντανός! Μα όλοι ξεχάσαμε ότι πέθανε. Δεν μπορώ ακόμη να το πιστέψω. Είναι σαν να είναι εδώ, μέσα στο σπίτι, ζωντανός! Έχουν όλα αλλάξει. Τι παράξενο, το σπίτι, η Βίνη, εσύ, εγώ, όλα. Εκτός από τον πατέρα. Αυτός δεν θα αλλάξει ποτέ. Θυμάσαι, Χέιζελ, πώς μου κούναγες το μαντιλάκι σου τη μέρα που έφευγα να πάω να δοξαστώ. Έλεγα ότι θα στραμπουλήξεις το χέρι σου. Πρέπει μια φορά σε κάποιο πόλεμο να βάλουν τις γυναίκες στη θέση των αντρών. Να πάρουν κι αυτές μια γεύση από φόνους. Όριν, σε παρακαλώ. Άστα καλύτερα, Όριν. Τέλειωσε τώρα. Αν ξέρατε πόσο περήφανος ένιωθε γι' αυτόν ο πατέρας του, καμάρωνε ότι ο Όριν έκανε την πιο γενναία πράξη σε αυτόν τον πόλεμο. Την πιο γενναία πράξη. Θα σας πω πόσο γελία ήταν αυτή η γενναία πράξη. Άρχισε το προηγούμενο βράδυ. Πέρασα τις γραμμές τους. Ήμουνα πάντα εθελοντής για κάθε ρυψοκίνδυνη αποστολή. Έτρεμα, βλέπεις. Μήπως καταλάβει κανείς πόσο φοβόμουν. Ήταν όλα τόσο ήσυχα που άκουγες την ομίχλη να σέρνεται πάνω στο χώμα.
Έπεσα πάνω σε ένα δικό τους. Το χτύπησα με τη λόγχη κάτω από τα αυτή. Ύστερα, τα μάτια του σκοτίνιασαν. Σβήσε. Μη τα σκέφτεσαι. Ώσπου να γυρίσω, χρειάστηκε να σκοτώσω κι άλλον έναν με τον ίδιο τρόπο. Ήταν σαν να δολοφονώ δύο φορές τον ίδιον άνθρωπο. Ένιωθα ότι αυτό είναι ο πόλεμος. Να σκοτώνεις ξανά και ξανά τον ίδιον άνθρωπο. Ώσπου να καταλάβω στο τέλος ότι αυτός ο άνθρωπος που σκότωνα ήμουν εγώ. Τα πρόσωπά τους ξανάρχονται στον ύπνο μου. Αλλάζουν. Παίρνουν τα χαρακτηριστικά του πατέρα ή τα δικά μου. Τι να σημαίνει αυτό? Για το όνομα του Θεού. Ξέχνα τον πόλεμο. Τέλειωσε πια. Για μας που σκοτώσαμε, δεν τέλειωσε. Το επόμενο πρωί ήμουν στα χαρακώματα. Μου έρχονταν παράξενες σκέψεις. Έλεγα, δεν θα ήταν αστείο να στείναμε μια ωραία φάρσα στους ηλίθιους διοικητές μας, να βλέπαμε όλοι ξαφνικά τι παράλογη υπόθεση ήταν ο πόλεμος και να αρχίσαμε μαζί με τους αντιπάλους να γελάμε. Έτσι, βγήκα από το χαράκωμα και προχώρησα γελώντας προς τις γραμμές τους. Έφαγα μια σφαίρα στο κεφάλι. Τρελάθηκα. Ήθελα ξαφνικά να σκοτώσω και όρμησα ουρλιάζοντας. Ύστερα τρελάθηκαν και μερικοί ακόμα ηλίθιοι δικοί μας και κυριέψαμε κάμποσα μέτρα χώμα. Ένα σημείο που μέχρι τότε δεν τολμούσαμε να πλησιάσουμε. Ενήρξα χωρίς διαταγές, αλλά ο πατέρας αποφάσισε να το παραβλέψει και μου επέτρεψε να γίνω ήρωας. Ήσουν γενναίος. Είμαι περήφανη για σένα. Εντάξει. Τραγουδάς ακόμα, Χέιζελ? Άκουγα το τραγούδι σου όταν ήμουν εκεί. Με έκανε να νιώθω ότι κάπου υπάρχει ακόμα ζωή. Το τραγούδι σου. Η μητέρα που την ονειρευόμουν. Η Βίνη, ο τύραννός μου. Άκουγα το τραγούδι σου τις πιο παράξενες στιγμές. Τα άκουγα να ξεχωρίζει πάνω από τις κραυγές των ετοιμοθάνατων. Παρακαλώ, να μην μιλάς για θάνατο. Όχι. Έλα να δεις τον πατέρα. Μάλιστα. Δεν μπορείς να αφήσεις τον αδερφό σου ένα λεπτό να ξεκουραστεί. Όριν, θα μείνεις μαζί μου λιγάκι ακόμα? Βέβαια, μητέρα. Εσύ στέκεις πάνω απ' όλα. Πολύ καλά. Μόνο να θυμάσαι τι σου είπα. Όριν. Βίνη, μη φεύγεις. Σε περιμένω, Όριν. Εμείς πρέπει να πηγαίνουμε. Ναι. Ήταν πολύ ευγενικό που ήρθατε. Να ξεκουραστείς τώρα, Όριν. Να ξεκουραστείς πολύ πολύ και να μην τα σκέφτεσαι αυτά. Χέιζελ, χάρηκα πολύ που σε είδα. Κι εγώ χάρηκα πολύ. Καληνύχτα, Όριν. Καληνύχτα, Όριν. Ξεκουράσου και ηρέμησε. Καληνύχτα, Πίτερ. Να ξανάρθετε. Χέιζελ, εσύ κυρίως θα κάνεις καλό στον Όριν. Καληνύχτα σας, κυρία Μάνα. Καληνύχτα, Πίτερ. Πώς και αυτή η ξαφνική συμπάθεια για τη Χέιζελ. Εσύ δεν ήθελες ούτε να τη βλέπω. Ομολογώ πως το έβλεπα εγωιστικά. Θέλω όμως να είσαι ευτυχισμένος. Ξέρω πως σου άρεσε η Χέιζελ. Έδειχνα ότι μου άρεσε για να ζηλέψεις. Τόσο πολύ βιάζεσαι να με ξεφορτωθείς. Τι είναι αυτά που λες? Ποιος είναι αυτός ο πλοίαρχος Μπραντ που ερχόταν και σε έβλεπε? Εμένα έβλεπε. Θες να πεις τη Βίνη? Θα σου γράψε, φαίνεται, τις ίδιες αηδίες που έγραψε και στον πατέρα της, Όριν. Πολύ φοβάμαι πως η αδερφή σου θα έκανε τα πάντα για να μου κάνει κακό. Θα μπορούσε να με κατηγορήσει για τα πιο φρικτά πράγματα. Αυτή είναι παιδί του πατέρα της, εσύ είσαι δικό μου. Ναι, μητέρα, το νιώθω κι εγώ αυτό. Είχαμε το δικό μας μικρό, κρυφό κόσμο. Απαγορεύεται η είσοδος τους μάνων. Θυμάσαι το σύνθημά μας? Ο πατέρας σου και η Βίνη δεν μας το συγχώρεσαν ποτέ. Αλλά θα τον ξαναφτιάξουμε το δικό μας μικρό κρυφό κόσμο. Ναι. Είναι σκληρή κουβέντα για ένα νεκρό, αλλά σε ζήλευε, Όριν. Σε μισούσε. Γιατί ήξερε πως σ' αγαπώ περισσότερο από κάθε τι σε αυτόν τον κόσμο. Αλήθεια, μητέρα. Αλήθεια. Δεν το φανταζόμουν πως με μισούσε. Δεν στο κρύβω, ο θάνατός του δεν με στεναχώρησε καθόλου. Ούτε μένα. Μας άφησε μόνος. Τι ευτυχισμένοι που θα είμαστε τώρα οι δυο μας. Φτάνει να μην αφήσει τη Βίνη να σου φαρμακώσει το μυαλό με τα φρικτά της ψέματα. Ποια ψέματα? Δεν μου είπες ακόμα τι έγινε με τον Μπραντ. Τίποτα δεν έγινε. Μόνο μέσα στο αρρωστημένο της μυαλό.
Όριν, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο έχει αλλάξει και... ιδιαίτερα μετά το θάνατο του πατέρα της, νομίζω πως έχει τρελαθεί. Και όλη αυτή η τρέλα ξεσπάει σε μίσος για μένα. Να πάρω αυτή την ιστορία με τον πλοίαρχο Μπράντα, ένας ακλός καπετάνιος που τον γνώρισε τυχαία στο σπίτι του παππού σου. Μας ήρθε εδώ μια-δύο φορές ακάλυστος. Ξέρεις τι πιστεύω? Πως η Βίνη τον ερωτεύτηκε. Αλλά το μόνο που ήθελε ο Μπράντα ήταν να αποκτήσει την έννοια της οικογένειας Μάνων, ώστε ο πατέρας σου να τον έβαζε σε κανένα από τα καράβια μας. Βέβαια το κατάλαβα το σχέδιό του και τον έδιωξα. Δεν πρόκειται να ξαναπατήσει ποτέ εδώ. Τι ηλίθιος που είμαι. Δεν στα είπα όμως όλα. Ξέρεις που κατάντησε η Βίνη? Να κατηγορήσει εμένα τη μητέρα σου πως τον ερωτεύτηκα. Με ακολούθησε στη Νέα Υόρκη, με είδε να συναντώ κάποιον και αμέσως μέσα στο αρρωστημένο της μυαλό αυτός ο κάποιος έγινε ο Μπραντ. Ωραία. Δεν μπορείς να φανταστείς τη μαρτύρια περνάω με τη Βίνη. Ποιον συνάντησε στη Νέα Υόρκη? Τον κύριο Λαμάρ. Το φίλο του παππού σου με παρακάλεσε να πάω σπίτι του να δω την κόρη του. Δεν σου είπα όμως το χειρότερο. Η Βίνη υποπτεύεται πως δολοφόνησα τον πατέρα σου. Πως τον δηλητηρίασε. Όχι, όχι, αυτό πάει πολύ. Αν λες αλήθεια πρέπει να την κλείσουμε μέσα. Είχε κάτι χάπια που παίρνω για να κοιμηθώ και λέει ότι όριν την φοβάμαι. Είναι ικανή να πάει στην αστυνομία, μην την αφήσεις αγόρι μου. Μόνο εσένα έχω στον κόσμο για να με προστατέψει. Ό,τι και να έχεις κάνει, σ' αγαπώ περισσότερο από κάθε τι σε αυτόν τον κόσμο. Στη μητέρα μου θα συγχωρούσα τα πάντα. Εκτός από τον Μπραντ. Αν πίστευα ότι αυτός ο καταραμένος θα σου δείχνα τότε ότι δεν με έμαθαν τζάμπα να σκοτώνω. Όριν, μιλήστε κι αλόγια, σε παρακαλώ. Για το όνομα του Θεού με τρομάζεις. Μητέρα, ας τα ξεχάσουμε αυτά. Έχεις διαβάσει ποτέ ένα βιβλίο που λέγεται Τα Ιππή για τα νησιά του Ειρηνικού? Νησιά. Ευλογημένα νησιά. Ναι. Το ξέρεις? Το διάβασα τόσες φορές, ώσπου αυτά τα νησιά γίναν για μένα το αντίθετο του πολέμου. Ο τόπος της ειρήνης και της αγάπης. Αργότερα, όταν αρρώστησα, νόμιζα ότι ήμουν εκεί. Και δεν υπήρχε κανείς άλλος. Μόνο εσύ και εγώ. Κι όμως δεν σε έβλεπα. Αυτό είναι το παράξενο. Μόνο σε ένιωθα παντού γύρω μου. Ο ήχος των κυμάτων ήταν η φωνή σου. Ο ουρανός είχε το χρώμα των ματιών σου. Η ζεστή άμμος έμοιαζε με το δέρμα σου. Ολόκληρο το νησί ήσουν εσύ. Ένα νησί τόσο όμορφο όσο είσαι εσύ μητέρα. Ζήσε το κορίτσι μου. Μόνο εσύ. Τι όμορφα που θα είναι από εδώ και μπρος. Θα παντρέψουμε την Βίνη με τον Πίτερ και μετά θα μείνουμε οι δυο μας, εσύ και εγώ. Τι θέλεις? Δεν θα έρθεις να δεις τον πατέρα Όριν? Έρχομαι. Βίνη, έλα εδώ σε παρακαλώ. Δεν μ' αρέσει να φωνάζω. Τώρα μπορείς να πεις στον Όριν ό,τι επιθυμείς. Αλλά καλύτερα να μην τον μπλέξεις σε αυτή την υπόθεση. Στην αστυνομία δεν πρόκειται να πάει. Ακόμα κι αν τον έπιθες ότι δολοφόνησα τον πατέρα σας, δεν θα πήγαινε γιατί τον μισούσε. Εξάλλου ούτε αυτός θα ήθελε το δημόσιο εξευτελισμό, γιατί αυτό θα σήμαινε μια δίκη για φόνο, πίστεψέ με. Αν έφτανα ποτέ στο εδόλιο, θα έδειχνα σε όλο τον κόσμο ποια είσαι. Μια κόρη που πόθησε τον εραστή της μητέρας της και θέλησε γι' αυτό το λόγο να στείλει τη μάνα της στην κρεμάλα από μίσος και ζήλια. Βίνη, σε κετεύω. Μην του πεις τίποτα για τον Άντα. Θα τον σκοτώσει. Πρέπει να βρω τον Άντα μου. Πρέπει να του πω να προσέχει. Ποιος είσαι εσύ? Ένα ακόμη πτώμα.
Όριν, τι είναι αυτά που ξεστομίζεις? Δεν έχεις συνείδηση. Ήταν ο πατέρας σου και είναι νεκρός. Γιατί κλείδωσες? Πρέπει να σου μιλήσω και δεν θέλω να μας διακόψουν. Εντάξει. Λέγε, να τελειώνουμε. Αν και χάνεις την ώρα σου. Με προειδοποίησε η μητέρα. Ώστε τα κατάφερε να σε πείσει ότι έχω τρελαθεί, ε. Αχ, κόρη, πώς είναι δυνατόν να είσαι τόσο ανώμενος. Κοίταξε με. Το ξέρεις. Είμαι η ίδια. Η αδερφή σου που σε αγαπάει ο... Δεν ήθελα να πω, αλλά το πλήγμα του θανάτου τους. Σου έχω πει ποτέ ψέματα? Όχι. Ακόμα και όταν είμαστε παιδιά, το ξέρεις ότι σου έλεγα πάντα την αλήθεια. Ναι. Τότε πρέπει να πιστέψεις ότι ούτε και τώρα θα σου πω ψέματα. Δεν είπε κανείς ότι λες ψέματα με τη θέλησή σου? Ακόμα και όταν σε έχει επηρεάσει τόσο πολύ, ώστε να μην πιστέψεις τα λόγια μου, θα αναγκαστείς να πιστέψεις την ατράνταχτη απόδειξη. Μην κάνεις τον κόπο. Δεν πρόκειται να σ' ακούσω. Αν δεν με ακούσεις, θα πάω στην αστυνομία. Μην λες βλακίες. Θα πάω αν με αναγκάσεις. Έχεις τρελαθεί. Η αστυνομία θα έχει διαφορετική άποψη. Καταλαβαίνεις τι θα σήμαινε αυτό? Καταλαβαίνω. Όμως θα το προτιμούσα από το να μείνουν ατιμώρητοι οι δολοφόνοι του πατέρα μας. Πιστεύεις τα αλήθεια? Ναι, πιστεύω. Τον δολοφόνησε. Το βλέπεις αυτό? Το βρήκα μόλις πέθανε ο πατέρας. Έχεις παραφρονήσει, μου το είπε αυτό. Είναι τα υπνοτικά. Και ο πατέρας το ήξερε ότι το φαρμάκωσε. Μου είπε, αυτή το έκανε. Αυτά τα λέει η αρρωστημένη φαντασία σου. Χριστέ μου, κατηγορείς την ίδια σου τη μητέρα. Είναι φοβερό. Πρέπει να σε κλείσω σε φρενοκομείο. Δώστε μου αυτό. Α, ώστε πιστεύεις ότι είναι αλήθεια. Όχι! Αλλά δεν έχω σκοπό να σε. Μην είσαι ήσυχη τη μητέρα, γιατί. Α, βέβαια, με προειδοποίησε ότι αποκλείεται να με πιστέψεις. Και ότι ακόμα κι αν μάθαινες ότι δολοφόνησε τον πατέρα, θα τον χαιρώσουν, γιατί τον μισούσες. Όριν, πες μου τουλάχιστον ότι αυτό είναι ψέμα. Και βέβαια είναι. Αλλά η μητέρα ήταν πάντα για μένα το πάνω. Πολύ καλά λοιπόν. Αφού δεν πρόκειται να με βοηθήσεις να τη δημορίσω, ελπίζω τουλάχιστον να μην είσαι τόσο δειλός, ώστε να αφήσεις να τη γλιτώσει και ο εραστής της. Εραστής? Ποιον εννοείς? Εννοώ τον άνθρωπο που σχεδίασε μαζί της τη δολοφονία του πατέρα. Εννοώ τον πλοίαρχο Μπραντ. Λες ψέματα. Μου το είπε πως την παρακολούθησε στη Νέα Υόρκη. Ο άντρας που συνάντησε εκεί ήταν ο κύριος Λαμάρ. Ώστε έτσι σου είπε. Αχώριν, πώς είναι δυνατόν να είσαι τόσο ηλίθιος? Σε γεμίζει φιλιά και σου λέει πόσο σ' αγαπάει. Ενώ στην πραγματικότητα είτε ζούσες είτε πέθαινες όλον αυτόν τον καιρό, το ίδιο θα ήταν για αυτήν. Το μόνο που σκεφτόταν ήταν ο εραστής. Σταμάτα! Δεν θα το δεχτώ αυτό! Και τώρα το μόνο που θέλει είναι να με σταματήσεις, ώστε να βρει την ευκαιρία να το σκάσει μαζί του και να το παντρευτεί. Ψέματα! Έχεις τυφλωθεί τόσο πολύ που δεν βλέπεις το παιχνίδι της, το λέω εγώ. Την παρακολούθησα. Πήγα μαζί της την...